στο χάρτη και αυτό δεν είναι άλλο από την Elise και τον Twisted Fate. Ακούω πινκ, σημαίνει ότι είμαστε κατευθείαν στο Summon Rift για το δεύτερο κατά σειρά παιχνίδι της δεύτερης ημέρας της 11ης εβδομάδας του LCS, 11ης και τελευταίας Alliance Gambit λοιπόν. Το composition το οποίο έχουν φέρει Gambit Gaming μέσα στο παιχνίδι το έχω ξαναδεί άλλη μία φορά με μία μικρή έτσι, αλλαγή. Σε αυτά τα picks παίζουν με ένα double reset composition, το οποίο σημαίνει ότι μέσα σε ένα teamfight οποιοδήποτε kill ή assist πάρθει δίνει διπλό reset σε δύο από τους παίχτες της Gambit Gaming. Το ένα είναι στην Τριστάνα, το άλλο είναι στον Kha'Zix. Το έχω δει αυτό το composition να παίζεται άλλη μια φορά στο αμερικάνικο LCS, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή από ποια ομάδα, όπου το composition ήταν triple reset, δηλαδή είχε και μία Evelyn στο jungle, ο Kha'Zix έπαιζε στο top και έτσι παίρνανε τρεις διαφορετικοί παίχτες reset σε κάθε kill ή assist και μπορούσαν να κυνηγήσουν πραγματικά μέχρι την άκρη του κόσμου την αντίπαλη ομάδα σε κάποιο scattered teamfight. Για να δούμε αν έστω και χωρίς την Evelyn μπορούν να προσπαθήσουν κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι το καλύτερο δυνατό initiation για αυτούς είναι να πιάσουν όλους τους Alliance μαζί κάπου ώστε να κάνουν το initiate με το Command Shockwave και από εκεί και πέρα όσο πιο εύκολα τους σπάσουν σε κομμάτια τόσο πιο εύκολο θα είναι να τους κυνηγήσουν και να τους τελειώσουν. Πάρα πολύ σωστά. Αρκεί οι Alliance να δώσουν την ευκαιρία αυτή στους Gambit για να πιάσει ουσιαστικά κάποια squeezy targets. Εδώ Nithwick κάτι ύπουλα ετοιμάζουν στον NIQ. Αυτό εδώ ήταν η προσπάθεια του Nith να τραβήξει τον ένα IQ. Υπήρχαν αρκετοί παίχτες Alliance εκεί, αλλά εν τέλει δεν κατάφερε να κάνει κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να είναι πολύ απρόσεκτος ο midlaner της Gambit. Και δεν φημίζεται, η αλήθεια είναι για αυτό, για την απροσεξία του. Είναι ένας πάρα πολύ καλός midlaner. Έχει δείξει πάρα πολλές φορές το πόσο καλός είναι mechanically, το πόσο καλό positioning έχει γύρω-γύρω στο map. Πολλές φορές ήταν και ο μόνος ζωντανός για την Gambit Gaming σε πολλά teamfights τα οποία είχαν στραβώσει. Ισχύει. Βλέπουμε την Alliance να μπαίνει σε δεύτερο χρόνο στην ζούγκλα των αντιπάλων. Βέβαια, αυτό το έχουν σκαουτάρει οι Gambit με εκείνο το ward το οποίο υπάρχει στα Wraith και ο Diamond με τον Cubone φεύγουν αμέσως για το αντίπαλο κοκκινό buff. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, ίσως να έχουμε και κάποιο lane swap. Ξεκινάνε με το body system και οι δύο junglers λίγο πιο πίσω σε χρόνο. Ο Diamond με τον Cubone και το wave clear του είναι επίσης λίγο πιο αργό, το οποίο σημαίνει ότι θα μείνουν λίγο πίσω σε αυτή τη μάχη του jungling. Μέχρι τότε ο Tabs προσπαθεί να πάρει όσα περισσότερα CS μπορεί. Κάπως έτσι λοιπόν θα κάνει και ο Edward με τον Genja. Ένας Genja ο οποίος έχει καταδικαστεί στο να παίξει χωρίς explosive shot για αυτά τα πρώτα levels. Ισχύει. Δεν πρέπει να το πιέσει και πολύ νομίζω αυτό το wave. Για να δούμε και το τι δρόμο θα ακολουθήσει εκεί πέρα ο Genja, ο οποίος από τη στιγμή που δεν μπορεί να επιλέξει το explosive shots γιατί θα πουσάρει πάρα πολύ τα waves και δεν θέλει κάτι τέτοιο, θέλει περισσότερο να φριζάρει. Θέλω να δω πού πραγματικά θα ξοδέψει τους πόντους του. Έχει δύο διαφορετικές επιλογές. Η μία επιλογή είναι να αρχίσει να ανεβάζει περισσότερο αυτό το rapid fire, είτε το rocket jump, δίνοντας τα points του εκεί. Η άλλη επιλογή είναι να μην ξοδέψει καθόλου τα points του μέχρι το 5 level και μετά να τα βάλει κατευθείαν στο explosive shots. Όταν τα lanes θα επαναφερθούν πάλι στην αρχική του κατάσταση, εξαρτάται από το τι θέλει να κάνει εκεί πέρα το AD carry των Gambit Gaming, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Όμως να το δούμε. Πολύ καλή ιδέα να μην ξοδέψει τα points εφόσον δεν έχει κανέναν αντίπαλο στο lane. Για να δούμε λοιπόν τι θα επιλέξει να κάνει ο Genja. Edward, ο οποίος έχει αφήσει το lane του, κινείται προς την περιοχή του Δράκου για να δούμε θα ανέβει. Υπάρχουν wards όμως από πλευρά Alliance τα οποία εντοπίζουν την κίνηση της Nami. Από την άλλη μεριά, ο Nif κάνει και αυτός μια κίνηση για το mid lane. Ο NIQ φαίνεται να είναι εκτός θέσης. Ghost και Stun Flash και Death Sentence εδώ. Ο NIQ έχει πρόβλημα. Flay Flash, Ignite πάνω του είναι αρκετά χαμηλά. Τρέχουν εδώ με Flash, ο Wick και ο Sook. Μένει ζωντανός. Όλοι οι υπόλοιποι. First Blood, αλλά θα πέσει αμέσως και ο Frogger. Συνεχίζει το fight. Σφαγιάζονται φαίνεται εδώ οι Alliance. Ο Nif νεκρός από τον Cubone. Από τον Edward τελικά. Και ο Edward τώρα θα γίνει το αντικείμενο ενός. Ω, τους έπιασε, είναι double door. Διπλό prison. Πολύ ωραίο. Πέφτουν όλοι ο ένας μετά τον άλλον σε αυτό το fight. Βουτάκι τριστάνα μέσα και παίρνουν kill. Βγαίνουν μπροστά. 2-1 το trade. 2-1 το trade. Yeah. Είναι 3. Αλλά 3 και 3 για 2 συγκεκριμένα. Επειδή είχε πέσει και ο NIQ στην όλη. Στην όλη φάση. Στην όλη φάση, ναι. Τώρα, ναι, 3 για 2 μάλιστα. Και έχουμε έναν δράκο γρήγορο. Έρχεται ο Wicked με το teleport. Έρχεται ο Wicked με το teleport, σίγουρα θέλει να βάλει σαν στόχο τον Cubone ή τον Diamond, όμως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το πληρώσει με τη ζωή του Cubone αμέσως. Τρεις μέναν εκεί, μπορεί με τον burnout, κάνει πολύ ζημιά και το heal Diamond συνεχίζει να περνάει slow. Τώρα θα φτάσει ο Froggen, κάνει τα wild cards από την άλλη μεριά και ο NIQ γίνεται χαμός το παιχνίδι. Froggen με την gold card μπροστά. Σώνουν το δράκο τελευταία στιγμή Alliance και έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο ήδη έχουν ανάψει τα αίματα. Το είχαμε προβλέψει ότι θα είχαμε ένα πολύ ελεύθερο παιχνίδι σήμερα και έτσι και γίνεται. Βλέπουμε εδώ πέρα για άλλη μια φορά στο replay πως εδώ ένα IQ δεν καίει το flash του αρχικά. Καίει αρχικά το heal για να μπορέσει να ζήσει και στη συνέχεια φλασάρει προς τον Edward. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ καλό management. Από εκεί και πέρα προσπαθεί να επιβιώσει από τον burnout, αλλά πραγματικά είναι πολύ το DPS από τη Σιβάνα, έστω και αν ο Cubone ήταν εκεί για να τον βοηθήσει. Το πρόβλημα είναι όμως ότι μέσα σε όλη αυτή τη φάση οι Alliance έχουν βρεθεί σε κακό positioning και οι Gambit
από το δικό τους positioning καταφέρουν να κάνουν ένα pincer move, παίρνουν το πλεονέκτημα και εκεί είναι αυτό που σφραγίζει την συμφωνία. Ουσιαστικά τη στιγμή που πιάνει το Aqua Prison από τον Edward, πλέον έχει τελειώσει η υπόθεση teamfight. Ακόμα και αν ο Γκέντζα δεν έπαινε εκεί, αισθάνομαι ότι άνετα ο Κούμπον θα μπορούσε να έχει αποτελειώσει τον Σουκ, αλλά γιατί όχι, γιατί να μην δώσουν και ένα assist στο ειντικάρι τους. Οι Alliance λοιπόν ξεκινήσανε με καλές προϋποθέσεις στο fight, αλλά το positioning τους συνέχεια τους πρόδωσε γιατί επέτρεψε στους Gambit να κάνουν το pincer και από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν διαδικαστικά. Συνολικά 4 kills έχουν καταφέρει να μαζέψουν οι Gambit Gaming στην αρχή αυτού του παιχνιδιού, 2 μόλις για την Alliance. Δράκος τελικά δεν κατάφερε να περάσει καμία από τις δύο ομάδες. Οι Gambit το διεκδίκησαν, δεν τον πήραν για να αυξήσουν πολύ τη διαφορά, μια διαφορά που κυμαίνεται πλέον σε πολύ μικρό ποσοστό. Edward πιάνεται από τον Ιφκο Κουν, ακολουθεί και ο Wickdecky. Πολύ χαμηλά ο Edward, πέφτει κάτω, 3-4 για την Alliance. Η Νάμι είναι τόσο squishy που πραγματικά δεν μπορεί να αντέξει τόσο damage. Πολύ έξυπνη κίνηση εκεί από την Alliance και effective το gank από τον Σουκ. Το stunlock από τη στιγμή που έπεσε και ο Edward νομίζω ότι θα πρέπει να το είχε πάρει απόφαση, ούτε καν προσπάθησε να κάψει κάποιο summoner flash. Και τώρα έχουμε απάντηση από την Alliance, οι οποίοι κινούνται στην περιοχή του Δράκου. Αυτή τη φορά θα είναι αυτοί που ίσως κυνηγήσουν να τον τραβήξουν. Νομίζω το μετανιώνουν εδώ. Το μετανιώνουν και πολύ καλά κάνουν, γιατί ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να κατεβάσουν άτομα. Οι Gambit Gaming δεν ξέρουν και το που βρίσκεται το Diamond ακριβώς στο χάρτη. Ο οποίος βέβαια βρισκόταν στην πάνω περιοχή, αλλά δεν μπορούσαν να το γνωρίζουν αυτό οι Alliance. Έτσι λοιπόν, για μία ακόμα φορά ο Δράκος είναι ασφαλής και θα πρέπει να νιώθει πολύ χαρούμενος, γιατί ήδη έχει γίνει το αντικείμενο. Αντικείμενο έτσι, πόθου, έτσι, το μήλο της Έρηθος κατά κάποιον τρόπο, ανάμεσα στις δύο αυτές ομάδες. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι βολεύει την Gambit να διατηρούν την ένταση εκεί και όταν καταφέρει ο 1 IQ να βρεθεί στο level 6 μπορούν να κάνουν κάτι μαζικό και πάλι, έχουν το πλεονέκτημα όσον αφορά αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να προσέξουν και να μην είναι ιδιαίτερα μόνοι τους καθώς κινούνται, γιατί υπάρχει το Destiny του Froggen, το οποίο νομίζω ότι πολύ πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμο. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή οι Gambit Gaming έχουν ένα πολύ καλό πράγμα υπέρ τους, αλλά επίσης και ένα πολύ δυνατό κατά τους. Και τα δύο είναι το level 6 ήταν mid laners. Από τη στιγμή που θα χτυπήσει το level 6 ο 1Q έχουν τρομερό team fight potential. Από τη στιγμή όμως που θα το χτυπήσει και ο Froggen, πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ τον global presence του και το roaming. Έχω την αίσθηση ότι το καλύτερο δυνατό σενάριο για αυτούς είναι να βάλουν τον Goombon να μπει όλοι απέναντι στον Wicked, έτσι ώστε να αναγκάσουν τον Froggen να χρησιμοποιήσει τον Destiny επάνω και στη συνέχεια με το numbers advantage και με την ulti της Orianna να τους βοηθάει να μπορέσουν να εξασφαλίσουν αυτό το δράκο. Το μόνο που μπορούν να χάσουν στη χειρότερη είναι ένα death πάνω στον Kubon. Είναι ένα death πάνω στον Kubon. Σίγουρα αυτό θα δώσει δύναμη στον Wicked. Έναν Wicked το οποίος βρίσκεται ήδη στο 3-1-0. Έχει μαζέψει με αυτά τα teleport πολύ μεγάλη δύναμη. 3-1-0 και έχει χτίσει αμυντικά. Νομίζω ότι θα δυσκολευτεί πολύ σε αυτό το λένε ο Kubon, ο οποίος όμως και αυτός δεν είναι καθόλου άσχημα με το 1-0-2. Όλοι οι παίχτες έχουν ευνοηθεί αρκετά και κυρίως ο Diamond προς το jungle με 2-0-2 από όλη αυτή την aggressive κίνηση στην αρχή του παιχνιδιού έχει βγει πολύ μπροστά με αυτόν τον Kha'Zix, ο οποίος ούτως ή άλλως κάνει πάρα πολύ δουλειά και κάνει πάρα πολύ damage. Φαντάσου τώρα που βρίσκεται 8 λεπτά μέσα στο παιχνίδι με ένα 2-0-2, τι μπορεί να κάνει. Κοιτάξτε στο μήνυμα πραγματικά το πόσο ψηλά πιέζει ο Kubon τον αντίπαλό του. Είναι σαν να προκαλεί τον Froggen να χρησιμοποιήσει τον Destiny και να πάει απάνω για να δώσει απευθεία στην ομάδα του τον Δράκο. Δεν νομίζω όμως ότι ο Froggen θα πέσει σε αυτή την παγίδα. Θα το μάθουμε σε πολύ πολύ λίγο όμως. Ένας Froggen ο οποίος είναι πλέον στο level 7 κινείται προς την περιοχή του Blue. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι αρκετά κοντά στο top lane. Επομένως, ίσως και να δούμε μια τέτοια κίνηση από την Alliance. Φαίνεται όμως πως δεν πάει ούτε για το μπλε. Ακόμα τουλάχιστον. Τα wildcards νομίζω ότι θα πετάξει εκεί πέρα για να μπορέσει να το κάνει secure. Αλλά ο 1 IQ φαίνεται ότι έχει διαθέσεις και ο Diamond επίσης. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα μπορέσουν να το στερήσουν από τον Froggen, ναι, ο οποίος θα πορευτεί χωρίς blue buff για αρκετή ώρα. Έτσι λοιπόν, εφόσον δεν ήθελε να πάει να βοηθήσει το συμπέκτη στον blue buff, μένει χωρίς αυτό blue για τον 1 IQ. Για τον, συγγνώμη, για την Elise. Ο Σουκ εξασφαλίζει με smite. Και για τον 1 IQ, δεν έκανες λάθος. Ο Σουκ εξασφαλίζει με το smite και κινείται προς τα πάνω. Προς τα πάνω κινείται και ο Diamond, τον βλέπει αυτό το ward. Έχουν το πλεονέκτημα της γνώσης εδώ οι Alliance, γνωρίζουν λοιπόν ότι και ο Diamond είναι εκεί. Νομίζω ότι και οι Gambit Gaming ξέρουν ότι ο Σουκ έχει κινηθεί προς τα πάνω και γι' αυτό το λόγο και ο Diamond πήγε εκεί εξ αρχής, διότι έχει μαντέψει ότι από το positioning του Σουκ πολύ δύσκολα θα βρισκόταν στο κάτω κόμμα του χάρτη, άμα είναι να είναι κάπου θα βρίσκεται σε αυτό το πάνω lane, άρα ο Δράκος δεν κινδυνεύει άμεσα και γι' αυτό το λόγο μπορεί να κάνει και αυτός μια επίσκεψη. Κάνει μια επίσκεψη, κάνει λίγο damage στον αντιπαλό του και φεύγει για τα γκόλεμ, αυτό αφήνει τον Kubon λίγο ανοιχτό εδώ. Μπορεί ο Σουκ να δοκιμάσει κάποιο καλό κοκκούν από την μεριά την οποία βρίσκεται, αν δέσει τον Kubon, σίγουρα θα του περάσουν αρκετό damage. Ο Kubon ο οποίος και έχει την ούλη του για να διώξει μακριά το wave. Να το κοκκούν τρομερό μέσα από το wave. Flash μακριά. Destiny από τον Froggen. Βουτάνε όλοι πάνω του κάτω από τον πύργο. Wow, wild cards, gold card. Πρόβλημα, νεκρός.
Frogen κάνει το 4-4. Αυτό είναι. Τώρα είναι το μικρό παράθυρο μέσα στο οποίο Gamut Gaming μπορούν να διεκδικήσουν κάτι στο χάρτη. Ο ένα εκεί προσπαθεί να πιέσει το Midlane όσο το δυνατό περισσότερο. Ο Diamond είχε κάνει προηγουμένως recall. Νομίζω ότι ίσως οριακά να προλαβαίνουν να γυρίσουν το focus στο Draco. Από την άλλη μεριά δεν ήταν κανένας αρκετά κοντά. Έτσι λοιπόν οι Gamut δεν διεκδίκησαν τίποτα στο χάρτη. Οι Alliance πήραν αυτό το killer απάντητο 4-4 και περνάνε μπροστά για περίπου 1000 gold και κάτι από τους αντιπάλους τους. 10 λεπτά στο παιχνίδι, μια πολύ πολύ μικρή διαφορά η οποία πρέπει να προέρχεται από το farm και προέρχεται από το farm 96 για τον Kog'Maw. Ου, ο Tabs έχει κάνει τρομερή δουλειά. 58 μόλις για τον Genja. 58 μόλις για τον Genja, ο οποίος όπως βλέπουμε έχει μείνει πολύ πίσω όσον αφορά τη μάχη του Gold. Βέβαια σιγά σιγά τα power specs θα αρχίσουν να τον ευνοούν όσο θα μπαίνουμε βαθιά στο late game του παιχνιδιού. Ένας Genja ο οποίος δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να ξεφύγει είτε με τα δικά του abilities είτε με κάποια βοήθεια από την Αμή ή την Οριάννα. Kog'Maw όχι με τόσο πολύ protection όσο θα ήθελε. Σίγουρα παρόλα αυτά έχει φαρμάρει τρομερά, έχει πατήσει τα 100 minions πρώτος. Εδώ ο Νιφ δεν βρίσκει στόχο με αυτό το sentence πάνω σε Genja ή Edward. Συχνό φαινόμενο μπορώ να πω τελευταία για τον Νιφ να στοχεί αυτά τα skill shots. Και ξεκινάει εδώ μια επιθετική ενέργεια με τον Tabs να περνάει αρκετή ζημιά, artilleries και hits. Έρχεται ο Diamond, τον πιάνει ο Σουκ με το κοκκούν και άλλα artilleries πίσω τους λένε φύγετε από αυτό. Lane, αφήστε τον Kog'Maw να φαρμάρει έναν Kog'Maw ο οποίος επιλέγει το πρώτο item, το Sin. Και είδαμε πόσο damage μπορεί να βγάλει με ένα μικρό rotation στον αντίπαλό του. Ακριβώς και μόνο με το ένα Autotac από τη στιγμή που θα ανοίξει τον Pyro Cane Barrage μπορεί να περάσει πάρα πολύ DPS στον αντίπαλό του. Ακριβώς και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφύγει κιόλας. Ο Edward πιάνεται λίγο damage πάνω το ούτε Autotac από πλευράς Alliance. Ο Wicked ξεκινάει το κλασικό πράγμα που συνηθίζαμε να βλέπουμε πολύ καιρό πριν, δηλαδή το να κάνει proxy farming πίσω από το tower του αντιπάλου του, ίσως να πάει να παρενοχλήσει εκεί και τον 1Q, ο οποίος τον έχει εντοπίσει. Για να δούμε εδώ πέρα, ο 1Q αναγκαστικά ανοίγει το command dissonance για να μπορέσει να ξεφύγει. Τρέχει μακριά από αυτή την συμβάνα. Δε ο Diamond ανακαλύπτει διάφορους αντιπάλους οι οποίοι κινούνται προς την περιοχή του Drake. Η Alliance έχει μαζευτεί. Με αυτά τα evolved spikes, φυσικά ο Diamond μπορεί να κάνει ένα μαζικό slow και να καθυστερήσει τους αντιπάλους του. Εδώ όσον αφορά το man advantage, ίσως να έχουν ένα μικρό μειονέκτημα οι Gamut στα επόμενα δευτερόλεπτα. Βλέπω τον Edward να γυρίζει πίσω με recall, αλλά δεν το γνωρίζουν αυτό οι Alliance και δεν θέλουν να το ρισκάρουν. Σίγουρα κάποια pink wards και κάποια wards στα inventory της Gambit. Σίγουρα πρέπει να καθαρίσουν το πολύ καλό vision που έχει δημιουργήσει η Alliance γύρω από την περιοχή του Draco και θα βοηθήσουν αρκετά. Νάτος λοιπόν ο Edward, ο οποίος σιγά σιγά πλησιάζει. Έχουμε και teleport από τον Wicked. Teleport από τον Wicked καθώς ο Kubon δεν έχει το δικό του και νομίζω ότι το γνωρίζουν αυτό οι Alliance καθώς τον είδαν να κάνει teleport προηγουμένως στο tower του για να μην χάσει τη μάχη του farming. Αυτό σημαίνει άλλος ένας δράκος για την Alliance. Οι Gambit Gaming δεν παίζουν άσχημα στο Summoner's Drift. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχω την αίσθηση ότι οι Alliance μπορούν να δουν λίγο πιο μπροστά στο παιχνίδι από ό,τι βλέπουν οι Gambit. Αν οι Gambit μπορούν να δουν περίπου 1-1,5 λεπτό μπροστά, οι Alliance βλέπουν 3 ολόκληρα λεπτά ακόμα. Το οποίο σημαίνει ότι έχουν τον πρώτο λόγο σε όλες τις κινήσεις τους. Πάρα πολύ σωστά. Οι Alliance έχουν καταφέρει, έχουν κλείσει μια μικρή διαφορά που είχαν με τους αντιπάλους τους και έχουν περάσει μπροστά ένα σεβαστό ποσό των 2.000 gold με όλες αυτές τις κινήσεις που έχουν κάνει. Ο Δράκος τους βοήθησε αρκετά σε αυτό. Ένας Δράκος τον οποίο ήθελαν οι Gambit να πάρουν από νωρίς, δεν τα κατάφεραν. Τώρα καταφέρνουν λοιπόν οι Alliance. Οι Alliance που έχουν το θετικό ότι για μία ακόμα φορά βάζουν μέσα στο Rift τους ρυθμούς που θέλουν εκείνοι να παίξουν το παιχνίδι. Για μία ακόμα φορά αναγκάζουν την αντίπαλη ομάδα να παίξει το δικό τους game, να κυνηγήσει ουσιαστικά τις κινήσεις ενός Twisted Fate, να προσπαθήσει να βρει και αυτή kills, να προσπαθήσει να βρει και αυτή απαντήσεις. Είδαμε πριν να ανεβαίνει ας πούμε ο Diamond στο πάνω lane για να βοηθήσει, θα μπορούσε να έχει μείνει χαμηλά και να διεκδικήσει τον Draco για την ομάδα του. Νομίζω ότι δεν είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσει μια Alliance, ειδικά όταν έχει ένα Twisted Fate αυτός. Ίσως θα πρέπει να ψάξουν κάτι πιο δραστικό η Gambit, ένα δικό τους ρυθμό μες στο game και να είναι αυτοί εκείνοι οι οποίοι θα πηγαίνουν πρώτοι στα objective, στα μαζικά objective. Εδώ ο Edward έχει ένα μικρό προβληματάκι έτσι όπως έχει τοποθετηθεί, δέχεται damage από τον Nid. Ακριβώς, η παρατήρηση που έκανες προηγουμένως ήταν πραγματικά η πιο σωστή, ενώ έχουμε εδώ πέρα κάποια trades στο πάνω lane, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Ο Wicked απλώς θα καθαρίσει εκεί το Minion Wave και ίσως να αποφασίσει να φύγει προς τα πίσω. Mm-hmm. Ενώ σου κάνει λίγο πιο επιθετικές κινήσεις, δεν νομίζω όμως να επιχειρήσει κάποιο dive. Δεν μπορείς να dive-βάρεις μια Irelia, ειδικά άμα είναι σε πολύ χαμηλό health, γιατί σημαίνει ότι στα σίγουρα θα σου κάνει σταν κάτω από τον πύργο. Πάρα πολύ σωστά.
Προηγουμένως λοιπόν τι είχε συμβεί όταν ο Twisted Fate κινήθηκε στο πάνω lane, όταν όλοι κινήθηκαν πάνω στο πάνω lane, οι Gambit είχαν ένα μικρό περιθώριο μέσα στο οποίο μπορούσαν να διεκδικήσουν τον Δράκο. Από εκεί και πέρα όμως δεν το έκαναν. Ναι, μεν ο Diamond Prox είχε κάνει το recall, δεν βρέθηκε πολύ γρήγορα στην περιοχή του Drake για να μπορέσουν να το διεκδικήσουν. Αυτό θα μπορούσε να ήταν η καλύτερη δυνατή κίνηση για την Gambit. Από τη στιγμή που δεν έγινε αυτό, ο Kubon καίει το teleport για να ξαναφτάσει στο πάνω lane και να μην χάσει τη μάχη των CS, χωρίς όμως να υπολογίσει ότι αυτό το cooldown δεν θα του επέτρεπε στη συνέχεια να κάνει join στο Δράκο και αυτό ακριβώς ήταν που υπολόγισαν οι Alliance και μπόρεσαν να βγουν νικητές. Οι Gambit είχαν κάποια μικρά περιθώρια απάντηση από τη στιγμή που δεν τα πήραν όμως. Οι Alliance επέβαλαν τον δικό τους ρυθμό, οπότε ουσιαστικά είδαν αρκετά λεπτά μπροστά στο παιχνίδι, περισσότερα από αυτά που υπολόγισαν οι Gambit. Και κάπως έτσι έχει αναπτυχθεί αυτή η διαφορά. Οι Alliance θα συνεχίσουν να παίζουν έτσι με αυτό το ρυθμό όσο βρίσκουν νίκες με στο χάρτη. Γκέντζα εδώ δέχεται πάρα πολύ ζημιά, αναγκάζεται να κάνει το Rocket Jump για να φύγει. Άλλο ένα hook του Nif που δεν βρίσκει τον Edward, ευτυχώς για εκείνον. Δεν θα έχει το Rocket Jump για πολύ λίγο ακόμα. Μπορούν να πιέσουν στο bottom οι Alliance σίγουρα. Diamond, ο οποίος έχει χάσει αρκετό χρόνο σε γενικές γραμμές προσπαθώντας να δώσει presence από εδώ και από εκεί. Χαρακτηριστικό ήταν πριν από λίγο που βρισκόταν μπροστά από τα δικά του Wraith και περίμενε ίσως κάποια κίνηση για να επιτεθούν στον Frogen. Ο Frogen όμως έφυγε με το recall, έχασε κι άλλο χρόνο λοιπόν εδώ ο Diamond, ο οποίος θα δοκιμάσει αυτή τη φορά ένα διαφορετικό, λίγο πιο έξυπνο route για να γκανκάρει τον bottom lane. Και από ό,τι φαίνεται τελικά θα το μετανιώσει. Η αλήθεια είναι ότι έχει καθαρίσει το ping-pong στην περιοχή του Δράκου. Έτσι γνωρίζει by default ότι δεν τον έχουν δει μέχρι εκείνο το σημείο του χάρτη που έχει φτάσει, αλλά αποφασίζει τελικά να μην κάνει το commit. Και κάνει μια κίνηση στην αντίπαλη ζούγκλα για να βρει μπροστά τον Frogen και να φύγει όπως ήρθε. Άλλος λίγος χρόνος χαμένος πάντως για τον Diamond. Λίγος ακόμα χαμένος χρόνος, ωστόσο έχει εντοπίσει τον Twisted Fate και μόνο η γνώση του σε ποιο κομμάτι του χάρτη βρίσκεται δίνει αυτόματα πληροφορίες για το πού μπορεί να βρεθεί άμεσα με τον Destiny. Εδώ εκμεταλλεύονται οι Alliance ένα χρονικό περιθώριο για να καταστρέψουν αυτό το κάτω πύργο, κάνοντας έτσι και το 1-0 στους πύργους αυτό το παιχνίδι. Βρίσκουν άλλη μία νίκη μες στο ρίγμα. Άλλη μία νίκη για τους Alliance απέναντι σε μία Gambit η οποία φαίνεται να μην αντιστέκεται και ιδιαίτερα. Φυσικά δεν υπάρχει κάποιος που να τους πιέζει έτσι ώστε να αντισταθούν. Δεν υπάρχει κάτι για να κερδίσει οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Ίσως για την Alliance να σιγουρέψει την πρώτη θέση, αλλά ακόμα και αυτό μικρή σημασία έχει. Ωραία τα prison σήμερα του Edward, αλλά φαίνεται ότι δεν τα έχει εκμεταλλευτεί δε όντως η ομάδα του. Συνεχώς δύο άτομα μέσα σε αυτό το prison. Οχ, τώρα μέσα σε όλη τους αυτή την άνεση. Οι Alliance βρίσκονται χωρίς καλό wording σε εκείνη την περιοχή και το positioning τους είναι πραγματικά πολύ κακό. Γίνεται το engage από όλη την υπόλοιπη Gambit Gaming. Το DPS είναι πάρα πολύ, πιάνεται με το Death Sentence στο 1Q, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αρκετό. Ένα summoner heal για να μπορέσουν να φτάσουν. Να το πρώτο reset και τώρα ξεκινάει το κυνήγι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα για όλους τους αναπομείναντες Alliance να ζήσουν. Οι Gambit οι οποίοι μπήκαν με μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτό το fight και κάναν ένα πλήρες commit, καθώς όλα τα μέλη βρέθηκαν εκεί. Στην αρχή φάνηκε να μπαίνουν και οι Gambit άναρχα. Για μια στιγμή ο NIQ πιάστηκε και θα μπορούσε να είναι αυτός όπου θα ήταν πρώτος νεκρός στο fight. Παρ' όλα αυτά έμεινε ζωντανός. Τριστάνα και Kha'Zix έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά με το DPS. Τα refresh μετά ήταν ό,τι έπρεπε για να κυνηγήσουν ένα ακόμα kill και να είναι λίγο worth. Γιατί δύο kills απέναντι σε ένα πύργο που έχασαν στο top. Δύο πύργους συγκεκριμένα. Έχασαν και αυτόν στο mid. Δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Φαντάζομαι να μην είχαν καταφέρει να πάρουν ούτε αυτά τα δύο kills. Τότε θα ήταν καταστροφικά τα πράγματα για την Gambit. Βρίσκουν kills, χάνουν towers, μένουν λίγο ακόμα πίσω. Τουλάχιστον μπορούν και βρίσκουν κάποιες απαντήσεις, έστω και με τη μορφή κάποιων kills. Δείχνουν ότι δεν παρατάνε τη μάχη μες στο Summoner's Drift, έστω και για τα τυπικά. Mm-hmm. Πολύ ωραίο στο Zogenza, δεν λέω, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα να χρειαστούμε ένα refresh εδώ στην εικόνα. Θα το γίνει έλεγα, πάρα πολύ γρήγορα. Θα γίνει, βεβαίως. Νομίζω ότι δεν θα χάσουμε και κάποιο ιδιαίτερο action μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Οπότε μέχρι στιγμής έχουμε δει ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται σε αρκετά χαλαρούς ρυθμούς και οι δύο ομάδες από ό,τι φαίνεται επενδύουν στο θέαμα. Λίγο πιο συγκεντρωμένη η Alliance, η οποία έχει λίγο focus στα objectives. Η Gambit Gaming πραγματικά κυνηγάνε όσο το δυνατόν περισσότερα kills γίνεται. Καλό είναι αυτό για εμάς. Όχι τόσο καλό πάντως για τους Gambit, οι οποίοι βρίσκουν kills, χάνουν towers. Μπήκαμε πάλι πίσω στο παιχνίδι. Εδώ είμαστε, η εικόνα έχει επανέλθει και από ό,τι φαίνεται δεν χάσαμε απολύτως τίποτα. Βλέπω ότι όλα τα towers είναι όπως συνήθιζα να είναι, ακριβώς. Τα kills επίσης. Και το μόνο πράγμα που έχει αλλάξει είναι ότι ο Δράκος είναι live. Και ο Edward, ο οποίος είναι half life. Ήδη με 3 auto attacks του κόκμου είναι στη μισή ζωή. Ξεκινούν τον Δράκο εδώ οι Gambit, έχουν πλεονέκτημα. Ο teleport σε καλό σημείο εκεί. Δεν ήταν timed. Όχι, ήταν τρομερά timed μάλλον. Γι' αυτό ο Wicked έκαψε το flash του με τη μία για να μην βρεθεί στον αέρα εκεί. Αν και νομίζω ότι δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ακόμα και αν έτρεγε στον αγώνα.
Ακριβώς εδώ πέρα ένα challenge για τον Blue Buff, ένα smite το οποίο γίνεται από τον Diamond και αυτό αμέσως σημαίνει δράκο για την Alliance, καθώς δεν υπάρχει το smite να γίνει το challenge εκεί. Καλό νομίζω ότι τώρα η Alliance ακριβώς ξεκινάνε το δράκο, ξέρουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει το contest από τον Shook. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκεφτόταν εκεί ο Diamond χρησιμοποιώντας αυτό το summoner spell. Μάλλον δεν σκέφτηκε τίποτα και το έκανε αντανακλαστικά, εξασφαλίζοντας τον μπλε για την ομάδα του, για τον εαυτό του. Μάλλον χάνοντας όμως και αυτόν τον δράκο εδώ. Οι Gambit μένουν ακόμα πιο πίσω. Συνεχίζουν λοιπόν οι Alliance να βρίσκουν νίκες συνεχώς. Αυτό τους φέρνει μπροστά στον goal και όσο, είναι, όσο γίνεται αυτό και όσο αυξάνει τη διαφορά, τόσο πιο δύσκολα τα πράγματα για την Gambit. Οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα πολύ καλό team fight composition, αλλά αν έχουν μείνει τόσο πίσω, δεν θα ευνοηθούν και ιδιαίτερα. Ακριβώς, οι Gambit σε αυτό το σημείο χάνουν τη γενική εικόνα του παιχνιδιού. Κατά κάποιον τρόπο βλέπουν το δέντρο και χάνουν ολόκληρο το δάσος από μπροστά τους, διότι δεν είναι μόνο τα kills το κομμάτι του παιχνιδιού το οποίο μπορεί να τους εξασφαλίσει την νίκη. Η αλήθεια είναι ότι με αρκετά kills μπορούν να κρατηθούν κοντά στον gold με τους αντιπάλους τους και έτσι να φτάσουν σε αυτό το πολυπόθητο late game, στο οποίο η Τριστάνα τους θα σκελάρει τρομερά και θα μπορέσει ίσως να κερδίσει ένα κόκκιμο που λίγα protections διαθέτει η ομάδα του για να μπορέσει να εξασφαλίσει ότι θα τον κρατήσει στη ζωή σε κάποιο major teamfight. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι Gambit το έχουν δει πολύ χαλαρά το συγκεκριμένο παιχνίδι και φαίνεται αυτόν τον τρόπο που παίζουν στο Rift. Είναι μεν δικαιολογημένοι, αλλά από την άλλη μεριά ίσως θα έπρεπε να παίζουν και λίγο πιο συγκεντρωμένα, έστω για τα τυπικά. Σίγουρα δεν μπορείς να αφήνεις έτσι objective, σίγουρα δεν μπορείς. Oh, Cubone εδώ με Diamond 2 πάνω στον Wicked, 2 vs 1, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Έρχεται και τον Destiny τώρα, ένα Destiny το οποίο που θα τοποθετηθεί δίπλα στον Diamond. Oh, shut down πάνω στον Kha'Zix. Καλά τα ματάτα για την Alliance. Έχει ανοίξει τον Ghost, αλλά δεν έχει αρκετό movement speed φυσικά για να μπορέσει να πιάσει τον Cubone, ο οποίος ήδη είχε ανοίξει πάρα πολύ την απόσταση. Ο Diamond συγκεκριμένα υποτικά έμεινε πίσω, πέρασε τα spikes στον αντίπαλό του για να μπορέσει να τον καθυστερήσει και αυτό ακριβώς ήταν που χρειαζόταν για να ξεφύγει ο Cubone παρά το καμένο Ghost από τον Froggen. Παρ' όλα αυτά ένα shutdown περνάει στον Froggen. Εδώ... Oh, Shockwave πάνω στον Nick, πολύ χαμηλά έρχεται ο Taps εγκαίρος και λοιπόν ο Nick, ο 1Q, το Summoner, το Ultimate του εδώ, δεν θα το έχει λίγη ώρα ακόμα. Άλλο ένα παράθυρο για την Alliance, οι οποίοι ίσως πιέσουν και μάλλον θα πιέσουν αφού τα pings είναι πάρα πολλά στο tier 2 tower στο mid lane. Για άλλη μια φορά λοιπόν η Alliance με το μυαλό τους συγκεντρωμένο πάνω στα objectives, πολύ εύκολα λοιπόν θα περάσει και αυτός ο πύργος, ο οποίος θα ανοίξει παντελώς όλη τη ζούγκλα των Gambit Gaming. Και ίσως όχι μόνο αυτό, καθώς ήδη έμεινε πολύ πολύ χαμηλά. Ο Diamond δεν ήταν εκεί κοντά και ένα IQ, ίσως να μπορούσαν να κάνουν και κάτι παραπάνω οι Alliance, όμως δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να το ρισκάρουν και να ανταλλάξουν kills εδώ με την Gambit. Ου, προσπαθεί και κλείνει την απόσταση. Πολύ ωραία, ο Cubone δέχεται την gold card, δεν μπορεί να κυνηγήσει flash από τον Froggen. Δείγμα του πόσο δεν θέλουν να πεθάνουν οι Alliance. Έτσι σέβεται λοιπόν τον αντίπαλό του τον Cubone ο Froggen, ειδικά από τη στιγμή που ο πρώτος είχε και το red buff επάνω του και μπορούσε να κάνει απλά ή πάρα πολύ slow. Μόνο τα Transcendent Blades άνοιξε οριακά autoplaner των Gambit Gaming και δεν θα έχει αυτή την ultimate για μερικά δευτερόλεπτα ακόμα. Diamond, ο οποίος και αυτός έχει μεγάλο πρόβλημα για τις γενικές γραμμές, δεν μπορούν να επιβιώσουν από πολλά hits του Kog'Maw οι Gambit από ό,τι όλα δείχνουν. Πρέπει να προσέξουν, πρέπει να πιάσουν αυτόν τον Kog'Maw αν θέλουν να κερδίσουν τα fight. Ο Diamond μπορεί να έχει πάει πολύ καλά όσον αφορά το score του, 3-1-4 πλέον μετά από εκείνο τον θάνατο στο top lane, αλλά παρόλα αυτά μόνο damage είναι αυτό που έχει επιλέξει να αγοράσει στο inventory του. Βλέπουμε το Lizard, βλέπουμε τον Brutalizer, ένα pickaxe και τα mobility boots. Θέλει να κουβαλήσει από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα ο Diamond, θέλει να παίξει λίγο μόνος του. Ίσως και μετά το 2-0-2 να ήταν και οι εντολές της ομάδας του αυτές. Πινταρίστηκες κουβάλα τώρα. Παρ' όλα αυτά το shutdown πέρασε στον Twisted Fate του Froggen και νομίζω ότι η δύναμη που έχει ο Diamond στο συγκεκριμένο matchup δεν βοηθάει και ιδιαίτερα, γιατί μπορεί να κάνει isolate ένα στόχο και να κάνει άπειρο damage, αλλά παρόλα αυτά το Destiny δίνει λύση στην Alliance, αφού μπορεί να φέρει κι άλλο άτομο εκεί ακριβώς όπου κινείται ο Kha'Zix. Και ειδικά από τη στιγμή που διαθέτει και το Zonyans Hourglass ο Froggen σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού, νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορεί να δεχτεί κάποιο burst down, έστω και άμα γίνει πρώτο focus. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το textbook strategy για τους Gambit Gaming είναι να κάνουν focus στον Kog'Maw και να γνωρίσουν παντελώς τον Froggen, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι εφόσον η ομάδα του είναι αυτή η οποία δέχεται το initiation, πολύ λίγα πράγματα μπορεί να κάνει. Ένα gold card μπορεί να πετάξει, να κάνει λίγο stun και λίγο πολύ αυτό είναι όλο που μπορεί να κάνει ένα Twisted Fate. Φυσικά όταν μιλάμε για offensive και capability σίγουρα είναι πολύ καλύτερος. Ακριβώς, και όσον αφορά μικρά fights μέσα στο χάρτη, 2 εναντίον 2, 3 εναντίον 3 ή 1 εναντίον 1, τότε είναι που πραγματικά μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ ο TF αφού γυρνάει τα αριθμητικά δεδομένα. Να δούμε λοιπόν αν θα το κάνω για μία ακόμα φορά, καθώς κινούνται δύο παίχτες στο top lane, Kha'Zix και Airelia απέναντι στον Wick. Κρατάει δύο άτομα μόνιμα κοντά του. Τώρα έχουμε και το recall από τον Kha'Zix, ενώ οι υπόλοιποι παίχτες
της Alliance και της Gamet βρίσκονται στην κάτω περιοχή. Άλλο ένα μπλε buff το οποίο διεκδικούν οι Alliance. Άλλη μία νίκη μες στο χάρτη. Εύκολα λοιπόν οι Alliance θα διεκδικήσουν άλλο ένα objective. Βλέπουμε ότι η διαφορά πλέον έχει ανοίξει αρκετά στα 7.000 gold. Ο Κούμπον εδώ πέρα χωρίς ιδιαίτερο άγχος απέναντι στον αντίπαλο. Όταν σε την Blade θα κάψει για να κάνει regain λίγο health. Και από ό,τι φαίνεται θέλει να μπει και επιθετικά πάνω στο Wicked. Θέλει να του κάψει τουλάχιστον την ulti. Είναι mind games αυτά γιατί ναι. Ο Wicked από ό,τι φαίνεται έχει αψηφίσει τον αντίπαλό του. Τώρα αλλάζουν οι ισορροπίες στο fight πάλι. Frogen τρέχει με τον Ghost. Θέλει και κλειδώνει τον Diamond από ό,τι όλα δείχνουν εδώ. Ένα wildcard σε ένα αρκετό killing spree για τον Frogen. Πολύ ωραία κίνηση το κολάραμε και νωρίτερα έγινε shockwave. Λιώνει ο Wicked. Για να δούμε αν θα κυνηγήσουν. Εδώ έρχεται ο Edwards. Πετάει στον αέρα. Πολύ ωραία. Το κουτί έρχεται από Νιβ. Κάνει και το flash. Ραπέλ πίσω. Φεύγουν οι Alliance εδώ. Φεύγουν οριακά και δίνουν χρόνο στον Tabs να σπάσει αυτό τον πύργο μόνο του ανενόχλητος. Πολύ καλή κίνηση. Για άλλη μια φορά λοιπόν οι Alliance είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν με το πλεονέκτημα στα objectives. Από την άλλη μεριά η Gambit κυνηγώντας συνεχώς τα kills προσπάθησαν και να δώσουν ένα reset στον Genza και από εκεί και πέρα να σκοτώσουν όλη την Alliance. Αλλά δεν τους έγινε το χατήρι σε εκείνο το σημείο. Τουλάχιστον θα του περάσουν ένα red buff. Και έγινε αυτό που σχολιάζαμε ακριβώς. Δοκίμασαν ένα 2-1-2-1 πάνω στον Wicked. Όμως όταν υπάρχει ένα Twisted Fate, το 2-1-2-1 δεν στέκει ποτέ με στον χάρτη. Destiny λοιπόν. Και μετά μόνο τρέξιμο είχε για τους Gambit Gaming. Ο Diamond φαίνεται να μην μπορεί να τρέξει και αρκετά γρήγορα. Πέθανε λοιπόν. Καλό, πολύ καλό play για την Alliance, η οποία μετά από όλα αυτά εξασφαλίζει και έναν ακόμα δράκο. Και ένας ακόμα δράκος λοιπόν στην κατοχή των Alliance, οι οποίοι ανεβάζουν τη διαφορά τώρα περίπου στα 10.000 gold, κάτι λιγότερο από αυτό, όμως νομίζω ότι θα το τακτοποιήσουν σχετικά γρήγορα. Για να δούμε, 25 λεπτά είναι μέσα στο παιχνίδι, 10.000 gold τη διαφορά και σίγουρα η Alliance είναι πολύ πολύ πιο δυνατή από τους αντιπάλους τους. Το βλέπουμε να συμβαίνει και σε κάθε fight. Ακόμα και αν μπούμε πλέον για αυτό το 5-5, νομίζω ότι έχουν τόσο μεγάλη διαφορά που θα κρατηθούν επάξια οι Alliance, αν και δεν έχουν τόσο καλό team fight composition. Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως πρέπει να δώσουν λίγη ακόμα πίεση. Έχει μείνει ένας εξωτερικός πύργος ο οποίος πρέπει να φύγει. Είναι άλλα 1000 gold αυτά για την Alliance. Η αλήθεια είναι ότι στα teamfight τίποτα δεν έχει χαθεί για την Gambit. Αυτά τα extra, ας πούμε, rotation από spells, αυτά τα refresh τα οποία μπορεί να πάρουν οι παίχτες τους, σίγουρα τους δίνουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στα teamfights. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο το ζήτημα είναι ποια από τις δύο ομάδες θα κάνει engage πρώτη. Άμα ο Froggen μπει μέσα στην αντίπαλη ομάδα, χτυπήσει κάποιον με την gold card και πατήσει το ζώνιας, το teamfight είναι απευθείας στην κατοχή των Alliance, διότι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει το initiative και με το DPS το οποίο μπορούν να περάσουν λόγω της διαφοράς στα items η οποία απορρέει από τη διαφορά στο gold, σίγουρα θα τους κάνει νικητές. Αν οι Gambit όμως είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν το initiative και άμα φυσικά κιόλας το πρώτο τους στόχος είναι ο κόγκμο του Tabs, νομίζω ότι σε καμία περίπτωση οι Gambit δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα με αυτά τα extra reset. Να το hook που έψαχνε ο Nif να βρει, το βρίσκει πάνω στον Diamond, έρχεται από το πλάι πάρα πολύ ωραία ο Froggen, αλλά κάνει το Zonias κατευθείαν καθώς 4 μέλη είναι πάνω του, κύμα από την άμυνα του καθυστερήσει. Τι γίνεται εκεί, έχει μπει ο Wicked μέσα και τους καίει με τον Burnout Diamond χαμηλά, κανένας δεν έχει πεθάνει ακόμα. Κοκκούν πάνω στον Κούμπον, τον δένει με το Sentence. Για να δούμε λοιπόν, το κουτί δεν είναι καλό από τον Edward. Το Shockwave, να το πρώτο reset και από εκεί και πέρα το fight νομίζω ότι είναι για τους Gambit. Αρχίζουν τα jumps, 2 τα kills για αυτούς και κάπου εδώ θα πρέπει να κάνουν το recall. Το Red Buff καίει, heal αναγκαστικά για να σώσουν τον Diamond Prox. Είδαμε λοιπόν εδώ ότι οι Alliance για ένα μικρό ακριβώς χρονικό διάστημα, από τη στιγμή που ήταν αυτοί που είχαν κάνει το initiation, μπορούσαν να είχαν κερδίσει το fight. Ο Froggen μπήκε μέσα, πέταξε την gold card, πάτησε το ζώνια. Όλοι οι υπόλοιποι ακολουθήσαν το Tidal Wave συγκεκριμένα. Δεν μπόρεσε να γίνει στο σωστό timing και έτσι ο Froggen δεν επηρεάστηκε από αυτό. Από εκεί και πέρα οι Alliance όμως έχασαν πολύτιμο χρόνο. Δεν μπόρεσαν να τελειώσουν κάποιο target από τους Gambit Gaming. Το peel ήταν effective έστω και με το κόστος 2 Summoner Heals. Και οι Gambit από εκεί και πέρα πήραν το πρώτο reset και νομίζω ότι το δεύτερο kill ήταν διαδικαστικό. Ακριβώς μπορεί τα Tidal Wave να μην ενόχλησαν ιδιαίτερα τον Froggen, ενόχλησαν σίγουρα όμως όλους τους υπόλοιπους Alliance οι οποίοι δεν μπορούσαν να μπουν με τίποτα. Εδώ για άλλη μια φορά το βλέπουμε, βγαίνει εδώ ο Froggen, του ρίχνουν αρκετό damage ώστε να τον αναγκάσουν να κάνει ζώνια σχετικά νωρίς και κάπου εκεί ο 1 EQ μπορεί να φύγει. Βλέπουμε ότι το Tidal Wave χρησιμεύει, αν όχι για να σταματήσει τους αντιπάλους, χρησιμεύει για να δώσει movements πίσω από τα μέλη της Gambit Gaming. Θυμίζουμε ότι η passive της Nami που πολλοί την ξεχνάνε είναι ότι κάθε spell το οποίο κάνει connect με friendly unit, έστω και άμα δεν του κάνει απλά CC damage, του δίνει παραπάνω movement speed. Και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να κάνουν effective pills στους Gambit, έστω και αν η ulti αρχικά αστόχησε. Τους ευλόγησε, θα μπορούσαμε να πούμε. Εδώ πρέπει να το πήρε ο Diamond, το πήρε το μπλε. Κλέβει το μπλε μέσα στη μούρη της Alliance. Καλή κίνηση. Οι Gambit, οι οποίοι συνειδητοποίησαν πόσο δυνατή είναι στα teamfight μετά από αυτό και σίγουρα κάπως αναπληρώθηκε το ηθικό τους. Μία Gambit η οποία έκανε καλό teamfight, αλλά φάνηκε πως η Alliance ήταν σε πολύ κακή θέση μέσα στον χάρτη. Αυτό το wave, επαναλαμβάνω, έκανε τρομερή δουλειά κρατώντας πολύ μακριά την ομάδα της Alliance, γιατί ο Froggen με το που βγήκε
από τον Destiny, έκανε πολύ damage, έκανε το Zonias. Μετά, αν είχαν ακολουθήσει instant, οι υπόλοιποι παίκτες της Alliance θα είχαν καταστροφεί οι Gambit. Ο Edward αντέδρασε γρήγορα, πέταξε ένα ωραίο wave που κράτησε μακριά τρία άτομα, μόνο Wicked κατάφερε να μπει. Και φυσικά ο Froggen που δεν επηρεάστηκε, δεν ξέρω αν το είδατε, ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Καθώς πάτησε τον Dark Passage, σέρφαρε πραγματικά πάνω στο wave της Nami, ήταν ωριακά αστείο. Όντως ένα πάρα πολύ καλό στιγμιότυπο αυτό το οποίο επισήμανες. Μια πολύ καλή δουλειά από τον Edward, ο οποίος μπορεί να μην καταφέρει να πέρασει τον όκαψο αντιπάλους του, δίνει movement speed στους συμπαίχτες του όμως και τουλάχιστον κάνει zone τρεις παίχτες των Alliance από το να πλησιάσουν κοντά, από φόβο και μόνο να μην πιαστούν επάνω στο Tidal Wave. Έτσι οι Gambit Gaming βρίσκουν τα περιθώρια που ήθελαν για να μπορέσουν να κάνουν επίλυση όλη τους την ομάδα και έτσι να πάρουν το πρώτο reset. Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο, αφού το είδαμε να συμβαίνει και στο προηγούμενο fight, ότι οποιαδήποτε teamfights γίνουν μέσα στη ζούγκλα, είτε η ζούγκλα αυτή είναι τον Alliance είτε τον Gambit Gaming, δεν έχει κανένα απολύτως σημασία και μόνο που περιέχει στενούς διαδρόμους αυτό σημαίνει αυτόματα ότι παίρνει πολύ μεγάλη δύναμη το Tidal Wave από την Ami, παίρνει πολύ μεγάλη δύναμη το Shockwave από την Ariana, αφού αναγκαστικά όλα τα μέλη των Alliance θα βρίσκονται κοντά και από τη στιγμή που θα γίνει το initiation από τους Gambit, οι Alliance δεν μπορούν να ακολουθήσουν όλοι μαζί το ίδιο pathing προς την έξοδο. Άμα το fight γινόταν στο διάδρομο του Midlane, όλοι μαζί ενωμένοι μπορούν να αρχίσουν να τρέχουν προς τα πίσω. Άμα γίνει όμως μέσα στη ζούγκλα, κάποιοι θα φλασάρουν πάνω από τείχους, κάποιοι θα ακολουθήσουν διάφορα routes και νομίζω ότι με αυτά τα resets Gambit Gaming μπορούν πάρα πολύ εύκολα να βρουν τα isolated targets και να τα αποτελειώσουν. Οπότε να έχουμε λίγο προσοχή όσον αφορά τα teamfights τα οποία θα γίνονται μέσα στη ζούγκλα, θα έχουν ένα παραπάνω πλεονέκτημα οι Gambit Gaming σε αυτά. Έχουν ένα παραπάνω πλεονέκτημα, το γνωρίζουν αυτό οι Alliance και γι' αυτό το λόγο μπορείτε να ρίξετε μία ματιά στο μήνυμα για να δείτε πόσα wards έχουν βάλει στην αντίπαλη ζούγκλα, στην κάτω βέβαια περιοχή. Πραγματικά σαν να αδειάσαν ένα τσουβάλι με wards μέσα στο jungle. Η πάνω περιοχή του χάρτη, εκείνη που είναι κοντά στον Baron, δεν είναι wardarισμένη από την Alliance και σίγουρα πρέπει να κάνουν κάτι παρόμοιο, ένα έτσι ψηφιδωτό με wards εκεί. Να βλέπουν τα πάντα για να μην ξαναδεχτούν τέτοιο initiation μέσα στο jungle. Ακριβώς, βρισκόμαστε 31 λεπτά μέσα στο Summoner's Rift, σε ένα παιχνίδι το οποίο μας έχει μας πειλάζει αρκετή δράση, νομίζω, ακόμα για τα επόμενα λεπτά του παιχνιδιού και ήδη μας έχει δείξει αρκετό action. Από ό,τι όλα δείχνουν, είναι ένα από τα πιο, ενδιαφέροντα κατά τα παιχνίδια που έχουμε δει αυτή τη βδομάδα. Απολαυστικό θα μπορούσε να το χαρακτηρίσω εγώ, αν όχι ενδιαφέρον τουλάχιστον γιατί δεν, βαθμολογικά δεν μας λέει κάτι, είναι αρκετά απολαυστικό. Ακριβώς και ξεκίνησε μάλιστα πολύ όμορφα κιόλας, είχαμε πολύ καιρό να δούμε ομάδες να κάνουν collapse. Στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, εδώ το είδαμε, έχουμε δει και πολλά kills. Prison, και πολύ τον damage το οποίο θα περάσει από τον Baron έτσι, φεύγοντας άλλο ένα autotax σίγουρα. Αρκετό punish με την μπορούμε να πούμε για τον Νίφο, ο οποίος τουλάχιστον πήρε αυτά τα 30 gold. Ένας Νίφο ο οποίος πρέπει να βρει ξανά το ρυθμό του, έχει χάσει αρκετά skills ότι μέσα στο παιχνίδι, έχει πιάσει δύο πολύ σημαντικά βέβαια. Τα The Box του δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι ότι έχει παρατηρηθεί ένα μεγάλο τρόπο όσον αφορά το performance του Νίφ στα τελευταία παιχνίδια. Εγώ τουλάχιστον μπορώ να το πω με πολύ μεγάλη βεβαιότητα. Θα το κάνει το Destiny of Froggen. Μπαίνει wave πάρα πολύ καλό, αλλά το damage είναι εξίσου μεγάλο από την Alliance. Σταθερό ο Diamond από τα πολλά slow. Τρέχει να γλιτώσει και γλιτώνει από τα Living Artilleries. Ουφ, παραλίγο εκεί οι Gambit να πιαστούν σε μια πολύ γρήγορη στιγμή από την Alliance. Πάρα πολύ καλή αντίδραση από την Gambit Gaming και το περισσότερο που μπορούν να διεκδικήσουν οι Alliance τώρα είναι ο Baron. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δοκιμάσουν να μπουν πάλι στην αντίπαλη ζούγκλα, διότι δεν τους ευνοεί το τερέν. Εκεί που είναι λίγο πιο ανοιχτό έτσι, το πεδίο, κοντά στην περιοχή του Baron, μπορούν να προσπαθήσουν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω. Νίφ εδώ έκαψε και το flash για να γλιτώσει, γιατί πιάστηκε εκεί. Wicked κυνηγάει τον Diamond, του περνάει slow με το Omen. Ο Diamond οριακά κινείται αυτή τη στιγμή και οι δύο παίχτες. Έχει το red buff, μπορεί να γυρίσει για κάποιο auto-attack ίσως και να καθυστερήσει κι άλλο τον αντίπαλό του. Ένας Wicked ο οποίος έκανε zone τον αντίπαλο jungler έτσι ώστε να τον τραβήξει μακριά από την περιοχή του Βαρόνου, αλλά δεν τον έχουν ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς. Επομένως μικρή σημασία έχει, παρόλα αυτά δεν μπορούν να φύγουν εύκολα από εκείνη την περιοχή. Οι Gambit δεν γνωρίζουν ότι πρόκειται να συμβεί πιο κάτω στο χάρτη. Έχουν αφήσει ένα πολύ καλό ward το οποίο δεν το έχουν δει οι Alliance καν και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό για να τους δώσει τα δεδομένα τα οποία χρειάζονται. Σέβονται εδώ πέρα τα resets οι Alliance, δεν τολμούν να ξαναμπούν μες στη ζούγκλα των Gambit Gaming εκεί που το terrain δεν τους ευνοεί σε καμία περίπτωση για το teamfight. Κρατιούνται γύρω από την περιοχή του Baron, εκεί που όπως είπαμε το πεδίο είναι λίγο πιο ανοιχτό και προσπαθούν να μπεϊτάρουν ουσιαστικά τους αντιπάλους τους ώστε να βρεθούν εκεί να κάνουν κάποιο face check και στη συνέχεια να τους σκοτώσουν. Βέβαια, όπως είπες και προηγουμένως, με αυτό το πολύ έξυπνα τοποθετημένο ward των Gambit Gaming ακριβώς έξω από το pit, ξέροντας ότι τα ping wards συνήθως πέφτουν μέσα στην περιοχή του Βαρόνου και όχι απ' έξω, οι Gambit Gaming θα μπορέσουν να πάρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Όπως τώρα, ας πούμε, που ξέρουν ότι πολύ πιθανόν οι Alliance να έχουν ξεκινήσει αυτό το objective και γι' αυτό ένα EQ πετάει μέσα την μπάλα. Είναι ακριβώς το vision που χρειάζεται. Ο Edward πιάνεται από την άλλη μεριά και εξαφανίζεται από το παιχνίδι. Μπαίνει και ο Cubone τώρα μέσα, αλλά έχει κινδύνους. Έχει κάνει flash ignite, έχει πάνω του γυρνούν οι Alliance το focus. Ένα EQ, Froggen είναι σε rampage, συνεχίζει.
Destiny, τους βλέπουν όλους, επιλέγουν τον Cubone. Για να δούμε, τον κρατάνε σταθερό, δεν μπορεί να γλιτώσει ο Cubone. Άλλος ένας θάνατος για την Gambit 3 συνολικά. Τεράστιο πρόβλημα. Ακριβώς, αυτό ήταν ένα πάρα πολύ έξυπνο fight πραγματικά από την Alliance. Όχι, δεν νομίζω. Ο Diamond θα καταφέρει να ξεφύγει με λίγο στυλ εκεί, αλλά σίγουρα ο Βαρόνος έχει πέσει. Οι Alliance οι οποίοι βρίσκουν ένα πάρα πολύ έξυπνο fight. Είπαμε ότι έτσι και αλλιώς, άμα ξεκινήσουν οι ίδιοι το initiation, έχουν αρκετά μεγάλο advantage και έτσι γίνεται στην αρχή λοιπόν. Καταφέρουν να σκοτώσουν τον Edward πριν ο ίδιος κάνει το Tidal Wave και εκεί νομίζω ήταν το key point του fight. Άμα ο Edward είχε καταφέρει να περάσει το Tidal Wave, έστω κι άμα το πλήρωνε με τη ζωή του, αυτό σημαίνει ότι οι Alliance θα πρέπει να κυνηγήσουν βαθύτερα τους Gambit Gaming στο τερέν το οποίο θα συνέφερε τους δεύτερους. Δεν συμβαίνει όμως αυτό και θα το δούμε εδώ πέρα στο replay. Εδώ ακριβώς πιάνεται ο Edward. Βλέπετε ότι το animation ξεκινάει, προσπαθεί να κάνει την ulti, αλλά δεν γίνεται. Άμα την είχε κάνει, θα είχε καθυστερήσει effectively τους Alliance και αναγκαστικά θα μπορούσαν να παίξουν σε τερέν το οποίο δεν θα τους συνέφερε. Όμως ακριβώς εκεί στην περιοχή του Βαρόνου μπορούν να σκοτώσουν δύο άτομα και από εκεί και πέρα το numbers advantage μιλάει από μόνο του. Εύκολα μπορούν να τελειώσουν και τον Cubone, παρά λίγο να σκοτώσουν και τον Diamond. Σίγουρα ένα uncontested Baron για αυτούς. Ένα uncontested Baron, ένα τεράστιο lead για την Alliance που μπορεί να μην είναι μπροστά στα kills, αλλά είναι μπροστά σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού. Diamond εδώ ίσως πιαστεί, κάνει ό,τι μπορεί για να φύγει μακριά από τον Ιφ, ο οποίος στο προηγούμενο fight πραγματικά έπαιξε αρκετά έξυπνα. Wicked έχει μπει από το πλάι. Diamond, τον λιώνει μαζί με τον Tabs και συνεχίζουν το κυνηγητό. Έρχονται τα wave για να διώξουν βέβαια μακριά την Alliance, να σταματήσουν αυτή την κίνηση. Πόσο damage έχει ο Kog'Maw πια? Πάρα πολύ damage, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με το inventory του να βρίσκεται στο Blade of the Ruined King, στο Trinity Force και στο Infinity Edge, πραγματικά είναι πάρα πολύ το damage. Είδαμε πραγματικά με ένα όταν θα έχει εξαφάνιση ένα ποσοστό περίπου 30% ή 40% από τον αντίπαλό του. Νομίζω δεν πρόλαβε καν ο Wicked να προσγειωθεί με αυτή την ulti στη Sivana. Κατάφερε να κάνει απλά το damage φυσικά από τον Dragon's Descent, το οποίο είναι περίπου 400 magic damage, όχι και άσχημο, υπολογίζοντας και τα resistances του αντιπάλου του, τα οποία δεν είναι και τόσο δυνατά, νομίζω ότι περίπου στα 350 damage πρέπει να πέρασε. Έτσι εξηγείται πώς εξαφανίστηκε, ας πούμε, από από μπροστά μας ξαφνικά. 10-10 ισοφαρίζουν και στα kill εδώ οι Alliance. Οι Alliance που είναι πάρα πολύ μπροστά και σίγουρα θα ψάξουν να βρουν ένα ρήγμα. Έχουν ένα teleport μόνο οι Gambit. Αυτό σημαίνει ότι είναι καλύτεροι στο global presence οι Alliance που είναι κιόλας εδώ και πολλή ώρα. Είναι το Destiny το οποίο ενεργοποιείται όμως. Ενεργοποιείται για να δίνουν τις θέσεις στον Gambit Gaming και από ό,τι φαίνεται οι Alliance θα προσπαθήσουν να κάνουν siege. Έχουν το περιθώριο γιατί ο Diamond δέχεται πάρα πολύ damage. Άλλο ένα Living Artillery και είναι νεκρός, αλλά δεν έχει και τόσο μεγάλο range πια ο Tabs για να μπορέσει να το καταφέρει. Κάνει πάρα πολύ ζημιά με αυτά τα Living Artillery και σε γενικές γραμμές το χαρά στο οποίο έχουν οι Alliance αυτή τη στιγμή με τα Wildcards. Και βέβαια ο κίνδυνος να βιαστείς από ένα κοκκούνι ή από ένα Death Sentence είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και φυσικά σε εκείνο το σημείο του χάρτη, από τη στιγμή που ο διάδρομος είναι αρκετά ανοιχτό, έστω και αν είναι κάποιο Brune Initiation, δεν ξέρω αν θα είναι καλό. Shockwave! Ο Tabs είναι πάρα πολύ χαμηλά. Κοιτάξτε για το πρώτο reset, πάρθει και το πρώτο reset. Για να δούμε τώρα αν μπορούν να κάνουν κάτι Gambit Gaming όμως, γιατί έχουν πέσει πάρα πολύ χαμηλά και αναγκαστικά αμυντικά χρησιμοποιούν τα spells τους. Και flash stun από τον Froggen, δεν βρίσκει στόχο με τα wildcard. Τα hits φαίνεται να είναι αρκετά. Ένα ακόμα θα το βρει με black card. Το βρίσκει πάνω στην Tristana και είναι unstoppable αυτό ο παίχτη. Συνεχίζει με τα wildcards να εξαφανίζει τεράστια ποσοστά από τα HP των αντιπάλων του. Focus είναι τα Nexus Tower, Focus είναι και τα δύο Nexus Tower μαζί, τα οποία καταστρέφονται. Τώρα γυρνούν οι Alliance πάνω στο Nexus. Ενδέχεται να κάνουν back off εδώ πέρα και να αφήσουν το παιχνίδι να εξελιχθεί κι άλλο. Δεν νομίζω, όχι, θα πάνε αργά και βασανιστικά για το τελείωμα. Πάνω στο Nexus, ο Froggen περιμένει μια κάρτα ακόμα νομίζω. Με το Zonias εκεί δεν έχει κανένα πρόβλημα να αποφύγει το damage, δεν τον πιάνει τίποτα. GG.